Κορίτσια, πηγαίνετε στα ποδητήρια και έρχομαι σε λίγο. Διάννα, ήταν πολύ σωστή η απόφαση σου να μιλήσουμε μόνες σήμερα. Λοιπόν, Λίλα, τι γίνεται? Βρήκες τον προδότη? Λοιπόν, Διάννα, ο κύκλος στενεύει και πολύ σύντομα θα ξέρουμε ποιος είναι ο προδότης. Είναι επαναστάτρια? Διάννα, έρχεσαι? Κορίτσια, νομίζω ότι θα αργήσει λιγάκι. Χωρίς ηρεμήστε λιγάκι, δεν έχει άλλη επιλογή, Διάννα, πρέπει να βρει τον προδότη. Δεν εμπιστεύω με αυτή τη Λέιλα. Είναι πολύ μουντρούχα. Λοιπόν, Διάννα, αυτό είναι το όνομά σου. Άκου, Λέιλα, πρέπει να ξέρω οπωσδήποτε πολύ σύντομα το όνομα του προδότη, εντάξει? Ναι, Διάννα, καταλαβαίνω. Θα έχεις το όνομα του προδότη πολύ σύντομα. Κάναμε μια συμφωνία. Εντάξει. Διάννα, εγώ τι λέω, το κάνω. Το κάνω. Λοιπόν, κορίτσια, τα λέμε. Λοιπόν, βασικά θέλω να σου τραβήξω το προδοτιάρικο αυτή σου. Άζε με ήσυχο! Έλα, μας κατμίδω και είσαι πολύ μεγάλο θέμα, το ξέρουμε όλο ότι είσαι προδότης. Δεν μας λες κάποια από τα μυστικά των επαναστατριών, ναι. Είσαι στο αυτάκι μας. Αρχικά δεν είμαι εγώ προδότης και δεύτερον δεν σας λέω τίποτα. Και κοίτα πως κάνει ο προδότης. Ντίμα, αποκλείται είναι αυτός ο προδότης, το ξέρω πάρα πολύ καιρό. Τι δεν είναι. Σου λέω, Κεύ, αυτός είναι ο προδότης, το ξέρω. Ντίμα, νομίζω πως ο προδότης είναι κοπέλα, αυτές είναι πιο υπηρεπείς στην προδοσία. Λοιπόν, μας κάτι θα μας πεις. Τι είπες, Κεύ, κάτσε ήσυχα. Τα κορίτσια δεν είναι πιο υπηρεπείς στην προδοσία, Κεύ. Διάννα, ξέρεις τι, αν ήμουν στη θέση σου, εγώ δεν θα εμπιστευόμουν τη Λέιλα. Ακριβώς, αφού δεν ξέρουμε τη Λέιλα, θα μπορούσε να πει οποιοδήποτε όνομα για τον προδότη. Πώς θα ξέρουμε αν είναι αλήθεια? Ναι, αν πει το όνομα μου, πώς θα αποδείξω ότι δεν είμαι εγώ, ε? Και ποιο θα πιστέψει εσύ, Ντιάννα, ποιον? Χωρίς ηρεμήστε λιγάκι, έχετε δικά της προβλήματα, Ντιάννα. Ακριβώς, Κίτη. Και έχω το μυαλό για ό,τι πει η Λέιλα να μπορώ να αποφασίσω για το ποιος είναι προδότης. Κοίτα και ποιος ξέρει, μπορεί να είσαι εσύ ο προδότης. Όσες φορές θα το εξηγήσω ότι δεν είμαι εγώ προδότης. Γιάννα, ηρέμησε λίγο. Η Κίτη δεν μπορεί να είναι προδότρα. Δεν ήταν καν στο σχολείο όσο εμφανίζονταν τα μηνύματα. Πώς θα μπορούσε να τα αφήσει, δηλαδή? Γιάννα, μήπως ήρθε στο σχολείο τη νύχτα για να αφήσει τα μηνύματα? Να, του βασικά ήμουν στο σπίτι, μπορούσα να ρωτήσεις τη μαμά μου. Είστε παραστάτριες, εγώ νομίζω πως έχουμε βρει τον προδότη. Αφήστε με ήσυχο. Μασκότ. Α, και τι στο καλό συζητάς μαζί τους, τι συμβαίνει? Ρε κορίτσια, τις βαρέθηκα αυτές, κάθομαι εδώ πέρα και τις περιμένω και με έχουν πρίξει ότι είμαι ο προδότης. Και η πρασινούλα θέλει να μου ξύσει τα αυτιά. Επαναστάτρια, σχεδόν ομολόγησα. Ναι, του μιλούσαμε βασικά και φαίνεται πολύ προδότης. Διάννα, άκουσα τη μασκότ με τα κορίτσια να μιλάνε και φαίνεται πολύ περίεργα ο τύπος. Ρε Ντίμα, γιατί θέλεις να μπλέξει τώρα η μασκότ? Και εγώ λέω αυτό που είδα μόνο. Ακριβώς, κάνεις πολύ καλά, μωρό μου. Ναι, το μωρό σου. Μασκότ, σου προτείνω να είσαι μακριά από αυτούς. Ούτε να μιλάς δεν σου επιτρέπεται, εντάξει, αλλιώς θα γελάνε μαζί μας. Ακούστε, κορίτσια, μπορεί κάποιος να μας κάνει πλάκα. Μπορεί να το δημιούργησαν όλο αυτό για να μας προκαλέσουν προβλήματα και να μας δείχνουμε τα δάχτυλα. Ναι, αυτές με περικύκλωσαν, εγώ δεν ήθελα καν να τους μιλήσω. Ήρθαν εδώ πέρα και ήθελαν να μου κάνουν ερωτήσεις, να τους λέω τα μυστικά σας, ότι είμαι ο προδότης και με ρωτούσαν και τι άλλο ξέρω. Λοιπόν, επαναστάτρες, η πρώτη πληροφορία από τη Λέιλα. Για να δείξε μας, βρήκε τον προδότη. Κεύ. Ω, ανεβαίνει η θερμοκρασία στο σχολείο. Μάλλον θα βρήκα σίγουρα ποιος είναι ο προδότης. Καλά, τη βρήκε η Λέιλα. Ο προδότης είναι σίγουρα μία από αυτούς. Λοιπόν, κορίτσια, το διαβάζω φωναχτά. Ο προδότης είναι αγόρι. Όχι, επιτέλους δεν θέλω να πεις κανένας ότι είμαι προδότερα. Δεν έπρεπε να με κατηγορήσετε. Να πάρει το ήξερα ότι θα ήταν ένα από τα αγόρια. Πάλι καλά, αυτό σημαίνει ότι δεν θα με διώξουν από τις επαναστάτριες. Ρε μικρέ, τι έχεις πάθει σήμερα στην προπόνηση? Πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη δύναμή σου. Είμαι φουλ κομπλέ σήμερα στην προπόνηση. Σου λέω, σήμερα είδα και την Κίτη στο σχολείο. Ρε τι μωρά, ακόμα πιστεύεις πως θα ξανακερδίσεις την Κίτη? Οι επαναστάτριες μας τα έχουν εξηγήσει. Μα ξέρεις, μπορεί να μην το ξαναφτιάξεις με τις επαναστάτριες, αλλά εγώ να ξέρεις με την Κίτη θα είμαστε μια χαρά. Ρε μικρέ, ψιλοχάζεψες. Έχουμε κάνει τα πάντα με αυτά τα κορίτσια. Δεν είναι εύκολο να τα ξαναφτιάξουμε μαζί του. Ελάτε παιδιά, συνεχίσουμε την προπόνηση. Τρέχουμε συνέχεια από πίσω του για συγχώρεση και έχουμε ξεχάσει τελείως τον μπάσκετ. Μπασκεμπολίστες, γεια σου δάσκαλε Μάικ. Δάσκαλε Μάικ, ερθείς για υποστήριξη. Έχουμε πολύ σκληρή προπόνηση. Και ποιος είναι αυτός ο καινούριος? Παιδιά, ερεμήστε, δεν είναι καινούριος τύπος. Είναι ο ανιψιός μου ο Ρωμαίο και έχω κάτι για σας. Τι δουλειά δάσκαλε Μάικ, έχουμε φουλ ομάδα. Ναι, δεν θα χρειαστούμε άλλο μπασκεμπολίστα. Όχι, όχι παιδιά, εγώ δεν θέλω να μπω στην ομάδα. Εγώ θέλω να μάθετε το Ρωμαίο λίγο μπάσκετ, γιατί δεν είναι καθόλου αθλητικός τύπος και τρέχει πίσω από τα παιχνίδια, τα τάμπλετ και τα smartphone. Τι ο Μάικ, δεν είμαι εγώ αθλητικός, αφού σηκώνω βάρη. Αυτός ο τύπος είναι πραγματικά τεράστιος.
Ρε παιδιά, κόφτε το. Ναι, κανένα πρόβλημα δεν σκάλε, Μάικ. Μόλις τελειώσω την προπόνηση θα του μάθω κανένα δύο κολμπάκια. Εντάξει, Ρωμαίο, τα αγόρια μόλις τελειώσουν την προπόνηση θα σου τα μάθουν όλα. Θα γίνεις όπως ο θείος ο Στανιάτα του στο μπάσκετ. Τα λέμε. Μπορεί να το κάνω θείο, Μάικ. Εντάξει, Ρωμαίο, κάτσε λίγο στην γωνία και μόλις τελειώσουμε θα στα μάθω όλα για τον μπάσκετ. Παιδιά, δεν μου αρέσει καθόλου ο τύπος. Ελάτε τώρα, προπόνηση. Τι αγαπείτε, ρε παιδιά, πιο πολύ στην Τιάνα τι αρέσουν, τα λούδια ή τα δώρα. Σμάιλι. Ρωμαίο, και γιατί θες να μάθεις τι αρέσει περισσότερο στην Τιάνα. Έτσι από περιέργεια. Λοιπόν, Ρωμαίο, μην ξαναρωτήσεις τέτοια πράγματα, κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Μπράβο σου το αγόρι μου. Έλα, παιδιά, πάμε για προπόνηση τώρα. Να είσαι μας και μπασκεμπολίστας. Άις, 5 κακάο σε παρακαλώ, θα πάρουμε. Εντάξει, 5 κακάο. Γεια σας κορίτσια, σας βλέπω σε καλή διάθεση. Τι έγινε, τον βρήκατε τον προδότη? Όπου να είναι θα πιαστεί στα δίχτυα μας ο προδότης. Η Λέιλα είναι μεγάλο φίδι, σύντομα θα ξέρει το όνομα του προδότη. Λέιλα, πρέπει να μου πεις τι υποσχέθηκε στη Λέιλα. Την ξέρω καλά. Δεν πρόκειται να το κάνει τζάμπα όλο αυτό. Για να μην ανησυχείς. Όταν θα μάθουμε το όνομα του προδότη, θα τα μάθεις κι εσύ όλα. Αλλά μην ανησυχείς, δεν θα πειράξει κανέναν όλο αυτό. Κρίμα που δεν είναι η Κίτη η προδότρα πάντως. Αν ήταν η Κίτη, τότε θα τη διώχναν από την ομάδα και θα γινόμουν εγώ η καλύτερη φίλη της Διάνας. Για να ξέρεις, Κίτη, όσο έλειπες από το σχολείο, όλοι νομίζαν ότι είσαι προδότρα. Αλλά ως κολλητή σου σε υποστήριξα πάρα πολύ, να ξέρεις. Λοιπόν, καρίτσι, ας πάρουμε το κακάο μας και να πάμε να μάθουμε το όνομα του προδότη επιτέλους. Τσις! Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν τόσο καλή διάθεση οι επαναστάτριες. Η Λέιλα τους βοηθάει να βρουν τον προδότη και έχουν χαρή. Έχω πάθει σοκ. Μπλέχτηκε η Λέιλα με τις επαναστάτριες. Δεν νομίζω να κάνει τίποτα η Λέιλα για να τις βοηθήσει. Είναι μεγάλο αρούρι. Α, είσαι ο κακάος, είναι πολύ ωραίο. Θα μου βάλεις λίγο ακόμα. Κορίτσια, θα κάνουμε προπόνηση σήμερα, έτσι. Ναι, φυσικά θα κάνουμε προπόνηση σήμερα. Κορίτσια, πάμε για να αλλάξουμε. Άι, δεν θέλουμε ρέστα. Γυμναστήρια ερχόμαστε, οι μαζορέτες περιμένουνε. Τα ακούσατε κορίτσια, αρχίζανε τις προπονήσεις πάλι. Πρέπει να ξεκινήσουμε κι εμείς, εντάξει? Προπονήση. Πίτσα με τέτοια φλουδωρήματα θα πάρουμε και ένα αυτοκίνητο σύντομα. Καμπριολέ. Ναι, και θα σε πηγαίνω βόρτες. Σ' αγαπάω. Κι εγώ σ' αγαπώ. Καλά είναι σωστά πράγματα αυτά. Μιλάνε για τις επαναστάτριες και μετά μοιράζουν τα φλουδωρήματα. Τι φιλιούνται. Θα παραγγείλουμε εμείς σε κανένα, ρε παιδιέ. Ω, πίτσα, το ξέχασα τους χαμένους. Πήγαινε για παραγγελίες. Γεια σας, χαμένοι. Τι να σας φέρουμε, δεν σας είδαμε εδώ πέρα. Ναι, είμαστε απαρατήρητοι. Θέλω ένα κακάο. Πίτσα, θέλω ένα τυραμίσου να μου φέρεις. Κι εγώ ένα πράσινο τσάι. Μπίργκερ. Σε ένα λεπτό θα τα έχω φέρει. Κορίτσια, έχω ενθουσιαστεί που θα βρούμε επιτέλους το όνομα του προδότη και θα τελειώνουμε με όλο αυτό. Ας είμαστε σου πιο λαμπερές ή γίνεται, φανταχτερές. Η ζωή θα γίνει πολύ πιο ωραία. Γεια σας, επαναστάτριες. Μάθατε το όνομα του προδότη σας? Γεια σου, Ντίμα. Όχι, δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά πολύ σύντομα θα το μάθουμε το όνομα του προδότη. Και θα το μάθουμε κι εμείς το όνομα του προδότη. Ντίμα, μην ανησυχείς. Όλο το σχολείο θα το μάθει αυτό. Όλοι θα μάθουν το όνομα του προδότη. Τώρα άσε μας να πάμε στο γυμναστήριο. Γεια σου, Ντίμα. Ντίμα, γεια. Γεια σου, Ντίμα. Παιδιά, ξέρετε πως έδωσαν οι επαναστάτριες στη Γιάννα μια ειδική αποστολή? Σμάιλ, τι θέλεις? Θέλουμε να μάθουμε ποιος είναι ο προδότης. Εσύ είσαι δημοσιογράφος, θα πρέπει να ξέρεις κάτι. Δεν ξέρω ακόμα το όνομα, όχι. Αλλά ξέρω πως είναι σίγουρα αγόρι. Δηλαδή η προδότης δεν είναι επαναστάτρια? Όχι, όχι επαναστάτριες, είναι αγόρι. Και πως το ξέρεις πως είναι αγόρι? Κοιτάξτε, βρήκα μερικές αποδείξεις, ξέρετε. Και τι αποδείξεις έχεις? Αρχικά όλα τα σημειώματα έχουν γραφτεί με έναν χάλια γραφικό χαρακτήρα. Αγόρι σίγουρα. Ναι, βγάζει νόημα. Και τα άλλα στοιχεία ποια είναι? Δεύτερο στοιχείο, στα αποδυτήρια, εκεί που γράψανε σημείο πάνω στον καθρέφτη, υπήρχε ένα αποτύπωμα με νούμερο παπουτσιού 42. Φοράει καμία από τις επαναστάτριες 42? Σμάιλι, εσύ φοράς νούμερο 42. Είσαι τρελός, ρε, δεν είμαι εγώ. Θα μάθουμε σύντομα ποιος είναι. Καλύτερα όταν επαναστάτρια, τώρα μπερδεύτηκε πολύ το πράγμα. Σμάλι, με φοβίζεις με το νούμερο 42 σου. Ελπίζω να μην έκανες καμιά κουταμάρα. Τι λέτε, ρε, δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Και το δικό σου το νούμερο, ποιο είναι το δικό σου το νούμερο, για πείτε. Εγώ 46. Και εγώ 44. Είστε τυχεροί που δεν είστε εσείς. Ούψ. Παιδιά, έχουμε έκπληξη εδώ. Γεια σου, Τιάνα. Ρωμαίο, δεν καταλαβαίνω. Βγάλαμε φωτογραφία μαζί. Τι στο καλό κάνεις εδώ τώρα, είναι αποδυτήρια. Πώς το καλό μπήκες βασικά εδώ? Τιάνα, έχω μια έκπληξη για σένα. Ρωμαίο, με ακολουθείς.
Άκου να σου πω, μην το κάνεις αυτό. Θα παραπονεθώ στο δάσκαλο Μάικ. Κορίτσια, ποιος είναι αυτός? Γιατί ήταν ο νηψιός του δάσκαλου Μάικ. Η Διάνα έβγαλε φωτογραφία μαζί του χθες. Wow, είναι πολύ γλυκός ο νηψιός του δάσκαλου Μάικ. Διάνα, αυτό είναι για σένα. Ευχαριστώ, Ρωμαίο, αλλά σε παρακαλώ, όχι άλλα δώρα, όχι λουλούδια, τίποτα. Αλλιώς θυμίσου, θα παραπονεθώ στο δάσκαλο Μάικ, εντάξει? Διάνα, να θυμάσαι, ο δάσκαλος Μάικ είναι θείος μου. Πάπα! Βρε, τι ανεψιό έχει ο δάσκαλος Μάικ. Να θυμηθείς όμως να το ρωτήσεις ποιος έχει το σχολείο. Ποιος είναι ιδιοκτήτης του σχολείου. Κατάλαβες? Θα το κάνω, τα λέμε. Διάνα, σε έχει ερωτευτεί αυτός. Πολύ αστείο, κορίτσια. Το τελευταίο που χρειάζομαι τώρα είναι οι έρωτες. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε και πάμε μια προπόνηση. Εντυπωσιακό, είσαι τόσο στεναχωρημένος. Τι έχεις πάθει? Γιατί χαλάς τα μουτράκια σου, πασά μου, και ασχημένης τόσο? Και πώς μου πάνε πιο πολύ τα μαλλιά, όταν είναι από την αριστερή πλευρά ή από τη δεξιά? Παιδιά, δεν φεύγουμε όλοι μαζί? Να πάμε διακοπές, να φύγουμε. Να μπούμε όλοι σε ένα αεροπλάνο. Ποιος είναι μέσα? Διακοπές, να πάμε σε αεροπλάνο. Είμαι μέσα. Λοιπόν, κορίτσια, κάνουμε καλή προπόνηση. Μασκό, ότι είμαστε έτοιμες. Πάμε. Με την Νίκη! Οι μπάνις οι καλύτερες, οι μπάνις οι ομορφότερες, οι μπάνις βγαίνουνε πάντα νικήτριες! Κορίτσια, σούπερ! Βλέπω πως τα λαχουδάκια είναι πιο συγκεντρωμένα από ποτέ! Πάμε άλλη μια φορά! Πάμε με την Νίκη! Την Νίκη! Οι μπάνις είναι οι καλύτερες! Βρασενολότητα στο καλό, λες, έχουμε και σχολείο! Ρε Ντίμα, τι διακοπές χάζεψες, πού να πάμε? Δεν έχει σημασία, το θέμα είναι να πάμε. Ναι, δεν έχει σημασία, μπου, το θέμα είναι να φύγουμε μακριά. Τι λέτε λοιπόν, θα σας κάνω εγώ τα εισιτήρια. Και έβγαμε μέσα, ναι, θέλω πολύ να πάμε. Καρίνα, πας καλά, έχουμε διαβάσματα, έχουμε σχολείο. Λοιπόν, θα πετάξουμε? Ναι, φυσικά, χρειάζομαι δύο μάχη για να πετάξουμε. Χρειάζομαι και ομπρέλα και κάτι για ωραίο βραδινό φόρεμα, ξέρω εγώ. Ένα μεγάλο καπέλο, τεράστιο. Για κέφτε μου αγοράσει εμένα κάτι. Καρίνα, περίμενε. Ντίμα, δεν σε αναγνωρίζω. Τι έχει πάθει, γιατί θες να φύγουμε? Έχουμε μαθήματα εδώ πέρα. Και έφτιανε, είσαι φίλος μου. Πάμε. Ντίμα, αλήθεια, δεν σε αναγνωρίζω. Σου συμβαίνει κάτι, πες το μου εμένα, είσαι φίλος μου. Δεν συμβαίνει τίποτα. Απλά ο Ντίμα σκέφτεται ήδη σε ποιον ωκεανό θα πετάξουμε. Εγώ πάντως θέλω στον Ινδικό. Ναι, τίποτα δεν έγινε. Ουφ, κορίτσια, κάναμε πολύ σκληρή προπόνηση σήμερα. Πέθανα από την κούραση. Ήταν εξωπραγματικό δύσκολο αυτό. Μετά από τόσο κενό που έχουμε κάνει, ήταν δύσκολο να επιστρέψουμε στις μαζαρέτες. Κορίτσια, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Κορίτσια, το αισθάνομαι. Τα λαχουδάκια είναι πίσω. Είναι δυνατά. Κορίτσια, τι γίνεται? Κάνετε προπόνηση? Λέτε να βρει και η Λέιλα το προδότη. Διάνα, έχουμε νέα από τη Λέιλα. Λοιπόν, επαναστάτριες, πώς είναι η διάθεσή σας? Λέιλα, λοιπόν, ξέρεις το όνομα του προδότη? Διάνα, πάμε πολύ καλά με τον προδότη. Δηλαδή, ξέρεις το όνομα? Νομίζω πως θα σοκαριστούμε. Κορίτσια, υπομονή. Δεν μπορώ να πω ακόμα το όνομα, αλλά πιστέψτε με, θα φανερωθεί από μόνος του ο προδότης. Δεδομένο. Oh my god, έχω αρχίσει να μην αισθάνομαι καλά. Και αν είναι κάποιος που ξέρω καλά, που μπορεί να είμαστε καλοί φίλοι, πώς θα το συγχωρέσω? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Για να μην το συγχωρέσεις. Διάνα, οι προδότες δεν συγχωρούνται. Αλλά να θυμάσαι, Διάνα, όταν σου πω το όνομα του προδότη, ότι συμφωνήσαμε, έτσι δεν είναι? Θυμάμαι, Λέιλα, θυμάμαι. Διάνα, ποια ήταν η συμφωνία μαζί της? Μασκότα, την αφήσουμε να μπει πρώτα το όνομα από τον προδότη και μετά. Αχ, παιδιά, ειλικρινά, έχω κουραστεί τόσο πολύ με αυτή την ιστορία του προδότη, έλεος. Ελπίζω η Λέιλα να μου πει σύντομα το όνομα του προδότη και να τελειώνουμε αυτή την ιστορία επιτέλους. Λοιπόν, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι για περιμένετε καινούρια cool επεισόδια σύντομα. Τα λέμε λοιπόν. Γεια σε όλους! Yeah!